Όπα καλός μέχρι στιγμής. Mm-hmm. Όπα καλός. Προσέξτε ένα μαγικό που θα κάνω. Μόλις την πίσω τα δάχτυλά μου θα εμφανιστούν οι όπα. Προσέξτε. Λοιπόν, έγινε ένα μαγικό. Αυτά είναι τα μαγικά στη τηλεόραση. Τα έμαθες από ένα μαγικό. Καταπληκτικό. Μαζί με τον μάγο, τον κύριο Φέξη, μαζί μαγέψαμε. Συνειδητή επιλογή, παιδιά. Πρώτα απ' όλα, καλημέρα Γιάννη. Ο Γιάννης είναι ο Ξανθομάλης με το καπέλο και ο Γιώργος είναι ο Μακρυμάλης χωρίς καπέλο. Γιώργος Μακρυμάλης. Είναι ένα περίεργο πράγμα που παντρεύουμε σήμερα να μας αρέσουν εμάς με τον Γιώργο τα περίεργα παντρέματα. Κώστας Καφάσης και όπα στην ίδια εκπομπή είναι πραγματικά κάτι περίεργο, αλλά μας αρέσει. Να σου πω κάτι, Νατάσα, δεν είναι καθόλου περίεργο. Όταν τα σημερινά παιδιά ακούνε παλιό ελληνικό τραγούδι, γέλα κυρία μου, γιατί όχι, ακούνε τις Χάντρες, ακούνε τη Βλαχοπούλα, ακούνε, έχει πάει η μουσική να, ακούνε, να ακούγεται εκείνα τα παλιά τραγούδια του 70 και του 60 πολλές φορές. Αφού τα σημερινά είναι απέσια. Δεν έχεις και άδικο, Γιάννη. Δεν έχεις και άδικο. Υπάρχει ένα κοινό με τον κύριο Καφάση, όμως είναι ότι και οι δύο είμαστε καλλιτέχνες low profile που λέμε. Ναι. Δηλαδή δεν κρατάμε τον εαυτό μας ούτε μακριά από τη δημοσιότητα, αλλά ούτε επιδιώκουμε να μπαίνουμε εμβόλυμα με στη δημοσιότητα με σκοπιμότητες. Να κάνω λίγο τον κακό. Με την έννοια ότι ο κύριος Καφάσης συνειδητά, όπως μας είπε, επέλεξε να μείνει εκτός των προβολέων. Εσείς όμως τα φώτα των προβολέων, είτε το θέλετε είτε όχι, είναι πάνω σας και είδα MCM, είδα MTV, είδα βίντεο κλιπ στο εξωτερικό, είδα ένα πολύ μεγάλο κοινό που αγαπάει τη μουσική σας και κάτι άλλο. Με τον ήχο σας και μόνο, με το που είσαστε η όπα, αμέσως ανεξαρτοποιηθήκατε από τους υπόλοιπους. Κανένας δεν παίζει ελληνικό rave, house ή rap, όπως θέλετε πέστε το. Και πολύ κανένας δεν προσπάθησε. Αλλά κανείς δεν το... Όχι, προσπαθούν κάποιοι. Προσπαθούν, αλλά δεν τα καταφέρουν. Δεν μπορούν να το κάνουν. Άρα από μόνοι σας νομίζω ότι τραβήξατε αυτό το κοινό και τραβήξατε τα φώτα της δημοσιότητας επάνω σας. Να και μπράβο σας. Όσο για τα φώτα της δημοσιότητας, πιστεύω ότι... Και υπήρχε προγράμματος και... Εάν ήταν άλλοι, άλλα άτομα, εκτός από εμένα και τον Γιώργο, θα είχαν πολύ μεγαλύτερη δημοσιότητα από ό,τι έχουμε εμείς. Εμείς την αποφεύγουμε τη δημοσιότητα. Γιατί αλήθεια, Γιάννη? Νομίζω ότι δεν χρειάζεται. Καλλιτέχνες είμαστε, δεν είμαστε, ξέρω εγώ, άτομα τα οποία. Ξέρω εγώ, τι σημαίνει αποφεύγω τη δημοσιότητα. Για να καλλιτέχνε. Είναι ένας φωτογράφος μπροστά μου και του λέω μη με φωτογραφίζεις. Όχι, όχι, όχι. Αποστολή. Μισό λεπτό, αποστολή. Μισό φίλμ, σε παρακαλώ. Μου ζητάει κάποιο συνέντευξη σε ένα περιοδικό και λέει όχι, δεν δίνω. Μου ζητάει κάποιο να κάνω ξαφνικά και λέει όχι. Τι σημαίνει αυτό? Σε καλή εκπομπή, καλημέρα με χαμόγελο και λε δεν έρχομαι. Δεν λε όχι, δεν το ψάχνει. Με ποια έννοια δεν το ψάχνει? Υπάρχουν πάρα πολλοί καλλιτέχνες οι οποίοι τρέχουν από πίσω από τις εταιρείες, από πίσω από τις δημοσιογράφους. Βάλε με και εμένα, κάνε μου και εμένα. Εμείς δεν κάνουμε κάτι τέτοιο. Όταν το αποτέλεσμα της δουλειάς δημιουργεί δημοσιότητα, εντάξει. Γεγονός υπάρχουν. Εμείς τα αποφεύγουμε αυτά. Δεν είναι του στυλ μας. Εξάλλου, μην ξεχνάμε ότι υπάρχει φθορά μέσω των media. Δηλαδή, ποια είναι η φθορά? Εάν παρατηρήσετε όλη την ξένη σκηνή αυτή τη στιγμή, να φέρω ένα παράδειγμα, βλέπουμε ότι ακόμα και κορυφές, μεγάλες κορυφές, αποφεύγουν και έντονα και την τηλεόραση και το ραδιόφωνο για το λόγο ότι δεν πρέπει να γίνεται κατανάλωση στην εικόνα. Στην εικόνα του καλλιτέχνη. Δεν είναι παρουσιαστής ο καλλιτέχνης. Ωραία. Δεν είναι τηλεπαρουσιαστής. Πόσα χρόνια είναι ο Μάικλ Τζάκσον, 300 χρόνια είναι στην επικαιρότητα και κάνει δημοσιογραφίες και όλα. Εφθάρει, νομίζεις? Περισσότερες φορές έχει εμφανιστεί ο Μάικλ Τζάκσον λιγότερες φορές στην τηλεόραση από ό,τι έχουμε εμφανιστεί εμείς. Το ξέρεις αυτό? Για ξαναπέστο μου περισσότερο. Ο Μάικλ Τζάκσον έχει εμφανιστεί λιγότερες φορές στην τηλεόραση από ό,τι έχουμε εμφανιστεί. Εδώ σε μία συνέντευξη, σε μία δημοσιογράφο. Παντού παίζει πώς? Σαν όνομα. Σαν δίσκος, σαν συναυλίες. Ραδιόφωνα, τύπος. Καθόλου. Διάλεξε τον Μάικλ Τζάκσον που δεν κάνει τίποτα από τέτοιο. Τα τραγούδια του. Η Νατάσα αναφέρεται στα βίντεο κλιπ του, τις συναυλίες του. Έχει μια επαφή με τον κόσμο. Απλά και μόνο δεν πηγαίνει στην επαφή. Δεν την έχει αυτός. Την έχει το βίντεο κλιπ, η δουλειά του ακριβώς. Μπορούμε να έχουμε παρακαλώ και δείγμα από τη δική σας δουλειά? Τι δείγμα, το καρδιά μου θα ακούσουμε και θα μας πιάσει η καρδιά μας.
μάτια μου κάθε βράδυ, κάθε της τύπος είναι και να σου χάνει. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και να σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου, κάθε χτύπος στην καρδιά μου, όπως χτυπάει η καρδιά μου κάθε βράδυ, κάθε της τύπος είναι και να σου χάνει. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και να σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου, κάθε χτύπος στην καρδιά μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφιγγεί, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει και ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει, ναι. Και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και να σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου, κάθε χτύπος στην καρδιά μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου χάρτη. Κάθε χτύπο στην καρδιά μου είναι και ένα σου σημάδι. Γιατί και περιμένω στο σκοτάδι σαν φωνιάς, να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Θα κόψει. Κάθε βράδυ, κάθε της τύπος είναι και να σου χάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και να σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου, κάθε χτύπος στην καρδιά μου, όπως χτυπάει η καρδιά μου κάθε βράδυ, κάθε της τύπος είναι και να σου χάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου είναι και να σου σημάδι. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου. Κάθε χτύπος στην καρδιά μου. Να η Νατάσα ζητάει απεγνωσμένα να ξυπνάει. Τίποτα. Μην ανησυχείτε, δεν είναι τίποτα. Να κόψει τη λέμε. Όχι αυτή τη στιγμή, τίποτα. Νατάσα, κοίτα, επιτρέπεται να κόβει μία φορά. Το κόβιν φλέβε, επιτρέπεται. Μία φορά την ημέρα. Μία φορά την ημέρα. Το γιατρό τον κάνει πέρα. Σα αρέσει πάρα πολύ το καρδιά μου και γενικά σα αρέσει πάρα πολύ. Θέλει πολύ να χορέψει, αλλά ντρέπεται. Αλλά δεν είναι τίποτα. Δεν ντρέπεται με αυτά που λέτε, ότι λέτε ότι ντρέπομαι. Εσύ το είδε αυτό προηγουμένω. Ήθελα να χορέψω, αλλά είμαι δημοσιογράφο και δεν επιτρέπεται. Οι δημοσιογράφοι απαγορεύεται να χορεύουν. Τέρμα. Είναι όρο του συμβόλαιου αυτό δηλαδή. Έπαθε μια πλάκα τώρα. Πλάζα κλαπ, είστε φέτο βαθιά εκεί. Έχουμε σταματήσει τώρα. Α, δεν παίζετε, πια σου λέω. Όχι, σταματήσαμε αρχέ 20 Ιουνίου. Ξεκινάμε συναυλίε τώρα. Ω, ειδήσει, πέστε μα. Όλη την Ελλάδα. Πού? Γιώργο, εντάξει, μα γυρίζει την πλάτη σου. Την έφαγε. Συναυλίε Ελλάδα και Κύπρο. Η ΟΠΑ θα βγουν μέχρι τα τέλη του Αυγούστου. Ναι, μαζί, όλοι μαζί. Πότε θα πάμε Κύπρο? Πάμε για Σεπτάλια. Μέσα σε αυτέ τι αφήσει. Λοιπόν, θα σα δώσω συνταγέ. Πού να πάτε, τι να φάτε και μετά σε ποιο κέντρο δυνατίζονται να πάτε να κάνετε. Δεν έχουμε πρόβλημα.
Ναι, και εγώ έτσι έλεγα. Τέτοιο χορό που ρίχνουν. Τρώμε. Κανονικότατα και κανονικά. Όλα τα πάντα. Και πόσο θα διαρκέσουν αυτές τις συναυλίες, παιδιά? Μέχρι και τέλεια Αυγούστου περίπου. Μέχρι και τέλεια Αυγούστου. 1,5 μήνα. Μάλιστα. Συγγνώμη, κύριε Καφάση, αυτό το τραγούδι που ακούσαμε και τα υπόλοιπα τραγούδια των ΟΠΑ δεν έχουν καμία σχέση με αυτό που τραγουδάτε εσείς. Πώς ένας λαϊκός καλλιτέχνης έχει αυτά τα ακούσματα, πώς τα ακούει? Είμαι πολύ περίεργη. Σας αρέσουν, σας αρέσει αυτή η μουσική? Άκου να σου πω κάτι. Εμένα η πρώτη φορά που τραγούδησα ήταν στην Οδό Ονείρων του Χατζηδάκη. Ήμουν από τα παιδιά της Οδό Ονείρων. Μάλιστα. Και αυτά τα παιδιά είναι σκέτο όνειρο είναι, οπότε έχετε κάποιο κοινό. Λοιπόν, άκου να σου πω. Από εκεί και πέρα συνέχισα να τραγουδάω για χάρτινα φεγγαράκια, για σφαγμένα περιστέρια και δεν συμμαζεύεται. Στο λαϊκό με κατέληξε ο κόσμος. Ο κόσμος με πήγε προς τα εκεί. Δηλαδή, μόλις τελείωναν τα φεγγαράκια και άρχισαν τα λαϊκά, ο κόσμος ζωντάνευε. Από εκεί και πέρα συνέχισα να κάνω λαϊκό τραγούδι, διότι έψαχνα μεροκάματος. Το είπα πριν, αλλά το ξέχασες. Όχι, δεν το ξέχασα. Με το λαϊκό μπορούσα να κάνω λεφτά, όπως οι ΟΠΑ μπορούν να κάνουν λεφτά με αυτά τα τραγούδια. Δεν είναι απαραίτητο. Όχι, δεν είμαστε πλούσιοι. Δεν κάνουμε λεφτά. Δεν κάνω λεφτά. Μάλιστα. Σε αυτό το σημείο, εδώ θα θέλαμε πάρα πολύ να ακούσουμε άλλο ένα τραγούδι. Πριν από αυτό όμως, και ενώ ετοιμάζετε το άλλο τραγούδι, τον ΟΠΑ που σκουπίζονται, που έχουν υδρώσει, που εσένα θα σε κάνω κάποια, θα σου φυλάω κάτι πολύ άσχημο εσένα μια μέρα. Δηλαδή δεν ξεχνάω εγώ με τίποτα. Να υπενθυμίσουμε, παρακαλώ. Να υπενθυμίσουμε. Θα τον εσφάξω. Να υπενθυμίσουμε ότι στη μία η ώρα η ΕΡΤ 1 θα συνδεθεί ζωντανά με το Ζάπιο Μέγαρο, από όπου θα μεταδοθεί η ζωντανή συνέντευξη τύπου, η κοινή συνέντευξη τύπου μεταξύ του Μπορίς Γιέλτσιν και του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Μέχρι τότε όμως, όπα! Να σας παρουσιάσω ένα τραγούδι με ένα ραπ τρόπο. Καταπιεσμένοι άνθρωποι του κόσμου, ενωθείτε. Oppressive people attack, revive! See the revelation, spread the world all over your nation. It's time to see what you can do. It's time to see what love can do. Now it's time to feel the vibration, spread the world all over your nation. It's time to see what evil is, time to find what love is. Revive, I wanna hear you sing. Feel the vibration, yes. Spread the news all over your nation. It's time to see what the power can do. It's time to feel what the power can do. Now it's time to feel the vibration, spread the world all over your nation. It's time to see what evil is, time to find what love is. Revive, I wanna hear you sing. Revive, I wanna see your face. Revive, I wanna hear you sing.
Δεν σας αφήνουμε να καθίσετε, γιατί πρέπει εδώ, κάπου εδώ να ολοκληρώσουμε. Έχουμε άλλο ένα τραγούδι. Χαιρετάμε γρήγορα, μην λες πάρα πολλά. Καλή επιτυχία στο Δίσο, καλή επιτυχία στις συναυλίες. Κύριε Καφάση, ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Καφάση που ήρθε μαζί μας. Δεν πειράζει, αφήστε το παιδί. Να μιλήσετε, που ήρθατε μαζί μας. Θα σας έχουμε μαζί με τον κύριο Μαραγκό κάποτε για να μιλήσουμε σε λίγο για τη νέα ταινία και να πούμε πιο πολλά. Ευχαριστούμε που ήρθατε. Ευχαριστούμε τους ΟΠΑ και κλείνουμε με τραγούδι ΟΠΑ. ΟΠΑ, πάμε, ΑΤΑΚ.